Η μπύρα παγώνει. Το παγώνει δεν μπύρα. Μηχανάκι. Καλησπέρα Tech Maniacs, είναι ο Δημήτρης Αμπράζης και είμαι η Στάβη Καρβέλη και σας καλωσορίζουμε μετά από αρκετό καιρό σε άλλο ένα Tech Maniacs flashback. Άξιζε όμως τον κόπο γιατί αυτές τις δύο εβδομάδες που έχουμε να τα πούμε συνέβησαν αρκετά σημαντικά θέματα από άποψη τεχνολογίας. Και ένα από αυτά, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι η περιβόητη MWC, στην οποία περιβόητη MWC ανακοινώθηκε το Samsung Galaxy S6 και το Samsung Galaxy S6 Edge. Για πες μας, Δημήτρη. Αρχικά, ευχαριστώ τους 6.600-6.700 περίπου θεατές που ήρθαν στο Tech Maniacs, ήταν η παρέα με εμάς και να ανακοινώσουν τον Galaxy S6. Ήτανε πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στη συσκευή. Έχουμε 5.1 inch οθόνη, 2K ανάλυση. Samsung Exynos 7420, 8 πύρινο για chipset. 3GB RAM, 32, 64, 128GB εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο, 16 κάμερα πίσω, 5 μπροστά, τραβάει 4K κτλ. Μπαταρία 2550 mAh, το Edge, η μόνη διαφορά από το απλό είναι ότι έχει 2600 mAh μπαταρίες και είναι μια πάρα πολύ όμορφη συσκευή μεταλλική με Gorilla Glass 4 μπροστά και πίσω και έρχεται σε χρώματα άσπρο, μαύρο, χρυσό και μπλε για το απλό Galaxy S6, άσπρο, μαύρο, χρυσό και παρισί για το Galaxy S6 Edge και επιβεβαιώνεται το αποκλειστικό μας που βγάλαμε δύο μέρες πριν ανακοινωθεί η συσκευή. Πέσαμε ακριβώς μέσα στα χρώματα και πώς θα κυκλοφορήσει. Όπως είχαμε πέσει και την προηγούμενη εβδομάδα πάλι στο αποκλειστικό μας του Moto E δεύτερης γενιάς και γενικά πέφτουμε μέσα σε όλα τα αποκλειστικά. Όπως και να έχει η Galaxy S6, τα σπάει. Και στα benchmarks τα σάρωσε όλα με 69.000 πόντους στο αντούτο. Όπως σε κάθε MWC, έτσι και στη φετινή, είχαμε τα Global Mobile Awards. Συγκεκριμένα για συσκευές της προηγούμενης χρονιάς, μέχρι 24 Νοεμβρίου του 2014. And the Oscar goes to LG G3 και iPhone 6. Καλύτερες συσκευές λοιπόν, mm-hmm. Δύο. Εκτός από αυτή την κατηγορία είχαμε καλύτερο τάμπλετ της χρονιάς που ήταν το Microsoft Surface 3 Pro, καλύτερο οικονομικό smartphone της αγοράς που ήταν το Motorola Moto E, καθώς επίσης και την καλύτερη συσκευή που ανακοινώθηκε στην MWC και δεν είναι άλλη από το Samsung Galaxy S6 Edge. Καλά, βασικά οι κατηγορίες είναι πάνω από 40. Απλά δεν έχουν όλες όσο ενδιαφέρον, πιο πολύ ενδιαφέρον έχουν για τους κατασκευαστές. Δεν είναι όμως μόνο το Galaxy S6 που ανακοινώθηκε στην MWC, έχουμε και το HTC One M9, αναμενόμενη συσκευή και αυτή, αρκετά δυνατή θα λέγαμε, αν και σχεδιαστικά είναι πάνω κάτω στα ίδια με τον προκατοχό του. Έχει μέσα στο εσωτερικό του Snapdragon 810, έχει 3GB RAM, 32GB εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο, οθόνη 5R 1080p, δεν πήγε στα 2K που λέγανε οι φήμες, μπαταρία 2840mAh και μια κάμερα 20MP. Η Ultra Pixel κάμερα πήγε στην εμπρόσθετη κάμερα για να τραβάμε την αφεντό κουτσουνάρα μας. Αρκετά καλή συσκευή, πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, μένει μόνο να δούμε πώς θα πάει από επιδόσεις, γιατί εμφανίστηκαν και κάποια θεματάκια με θερμοκρασίες σε κάποια δείγματα. Για να δούμε. Φημολογείται ότι το αναμενόμενο LG G4 θα έχει σαρωτήδα τελικών αποτυπωμάτων. Ξεκίνησε στην αρχή η Google με το Tap & Pay, στη συνέχεια η Apple με το Apple Pay, μετά η Samsung με το Samsung Pay, και είπε η LG να μην μείνει στην απ' έξω και να πάρει και εκείνη ένα κομμάτι από την πίτα. Και ο σαρωτής αυτός θα βρίσκεται στο Power Button, το οποίο Power Button συνήθως βρίσκεται από πίσω, όπως ξέρουμε στα LG. Βέβαια, η Qualcomm έχει ανακοινώσει και ένα συστηματάκι για σαρωτήρα τελικών αποτυπωμάτων με υπέρηχους, το οποίο μπορεί να μπει και κάτω από την οθόνη. Οπότε, λέτε, γιατί το πίσω κουμπάκι δεν βολεύει τόσο πολύ στις πληρωμές. Στην MWC, η Qualcomm ανακοίνωσε τον Snapdragon 820. Δεν μας έδωσε πολλές πληροφορίες όμως για τον νέο chipset, πέρα ότι θα έχει 8 πυρήνες ARM V8, σημαίνει ότι ήταν εξετράπητη, θα είναι πυρήνες Cryo, και δεν μας έχει δώσει πολλά παραπάνω στοιχεία.
θα τροφοδοτήσει πιθανότατα την πλατφόρμα Zenoth της εταιρείας, που θα αναγνωρίζει τι θέλει να κάνει ο χρήστης πριν το κάνει. Wow. Και περισσότερες πληροφορίες σύντομα. Το θέμα είναι πως θα τροφοδοτήσει πιθανότατα τις συσκευές του 2016 και ίσως του δευτέρου μισού του 2015. Για να δούμε. Δημήτρη, τάξε μου. Δεν έχω να τάξω κάτι, τι πες μου. Ποιος έρχεται? Φόβητος. Μάλλον ποιος μας στέλνει από το εξωτερικό και τι. Μας έστειλε η Γιούλε φορ μια συσκευή, αλλά ήθελε να πληρώσουμε τα μεταφορικά όλα. Όχι. Που είναι πιο πολλά από τη συσκευή και τη γύρισα πίσω. Όχι. Τι. Η OnePlus αναμένεται να στείλει συσκευές σε Ελλάδα, Κύπρο και σε υπόλοιπες 14 χώρες. Δεν σε χάλασε. Καθόλου. Α, και πλησιάζω και το γενεθλιά μου. Η Samsung μας έδειξε πως δεν έχει σκοπό να βάλει σε ένα παχύδα της πλέον κάποιον επεξεργαστή της Qualcomm, έτσι έβαλε τον δικό της τον Exynos και φήμες λένε πλέον πως δεν έχει σκοπό να βάλει γενικότερα σε συσκευές της επεξεργαστές της Qualcomm. Μάλιστα αναφέρουν πως ενδέχεται να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ Samsung και MediaTek για πιο mid-range συσκευές, όπου θα φέρουν τελικά επεξεργαστές της κινέζικης εταιρείας, η οποία ανεβαίνει πάρα πολύ τελευταία και παράγει πολύ καλύτερους mid-range επεξεργαστές. Μάλλον κάτι μου λέει ότι η Qualcomm πάει να βγει από το παιχνίδι των επεξεργαστών και θα τη βγάλουν με το ζόρι. Φημολογείται ότι η κατασκευή του αναμενόμενου iPhone 6S θα ξεκινήσει τον Ιούνιο και θα συμβάλλει σε αυτό και η Samsung. Συγκεκριμένα θα κατασκευάσει μάλλον τις μνήμες της συσκευής και τον επεξεργαστή. Οι οποίες μνήμες φημολογείται πως θα είναι 2GB με DDR4 τύπος μνήμης. Συνέχισε. Και εφόσον η Apple είναι κάτι που το συνηθίζει, η συσκευή αναμένεται να ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο. Θα σας πούμε εμείς πότε ακριβώς, όπως κάναμε τα τελευταία 3 χρόνια με το αποκλειστικό μας για σχετικά με την ημερομηνία ανακοίνωση του iPhone και κυκλοφορίας. Πόσα περιμένουμε να φτιάξει? 230 εκατομμύρια κομμάτια, παρακαλώ. Σπαθητικά. Λίγα. Άσχημα τα νέα για τους κατόχους Sony mid-range συσκευών, καθώς κυκλοφόρησε μια πληροφορία πως η εταιρεία δεν θα αναβαθμίσει άλλες συσκευές πέρα από τη σειρά Z. Αυτό σημαίνει πως θα αναβαθμίσουν σε Android Lollipop τα Xperia Z, Xperia Z1, Xperia Z2, Xperia Z3 και τα mini τους, υποθέτω. Όπως και τα tablet επίσης. Παρ' όλα αυτά, Xperia Mi 2, Xperia Mi 2 Aqua, Xperia Z3, Xperia γενικότερα ότι έχει κυκλοφορήσει Y3 κτλ. Μάλλον θα μείνουν με KitKat και αυτό μάλλον δεν είναι καλό. Όχι μάλλον δεν είναι καλό, σίγουρα δεν είναι καλό, τώρα που η Sony περνάει μια κρίση στο θέμα του mobile της. Αχ, αυτή η εταιρεία δεν βάλει ποτέ μυαλό από ό,τι φαίνεται. Μπορεί στην MWC η Sony να μην ανακοίνωσε το Sony Xperia Z4, ανακοίνωσε όμως το Sony Xperia Tablet Z4. Η συσκευή θα διαθέτει Snapdragon 810, θα είναι μνήμη στα 3GB RAM, θα έχει δύο κάμερες εμπρόστια οπίσθια, η εμπρόστια κάμερα θα είναι στα 5MP και η οπίσθια θα είναι στα 8MP. 10,1 inches οθόνη, ανάλυση 2560x1600, καθώς επίσης θα έχει λειτουργικό Android 5.0. Mm-hmm. Πάχος. Πάχος, βεβαίως. Θα είναι πολύ λεπτή συσκευή, θα είναι 6,1 χιλιοστά. Το πλαίσιο θα είναι μεταλλικό και σε συνδυασμό με το γυαλί συμβάλλει σε αυτό το, σε αυτή τη διάσταση. Καλή φάση. Mm-hmm. Yeah. Αγαπημένοι μας Techmaniacs, αυτά ήταν τα νέα της εβδομάδας που πέρασε. Πολύ καλά νέα. Mm-hmm. Και θα ακολουθήσουν και άλλα σημαντικά, τα οποία ο Δημήτρης θα ξέρει, αλλά δεν ξέρω αν θέλει να μας τα πει ακόμη. Φυσικά θα τα πω. Mm-hmm. Το έχουμε ανακοινώσει τους ή άλλους και στο δική μας σελίδα. Καθώς το techmaniacs.gr, σε συνεργασία με το gamespace.gr και το New York College, ετοιμάζει το Digital Universe. Έχουμε πέσει περιοδό στις προετοιμασίες. Το Digital Universe είναι μια γιορτή της τεχνολογίας και του gaming. Θα έχουμε τρεις ορόφους στη διάθεσή μας, ισόγειο πρώτο και δεύτερο. Το New York College Καλυθέας είναι ένα λεπτό από το σταθμό της Καλυθέας ή και του Τάβρου, είναι κάπου στο ενδιάμεσο, περίπου 500 μέτρα από τους σταθμούς. Πολύ κοντάκι από τους δύο. Προσβάσιμο λοιπόν εύκολα. Θα έχουμε μέσα ομιλίες από developers, από youtubers. Θα έχουμε πολλούς γνωστούς youtubers που τους ξέρετε και τους αγαπάτε. Θα έχουμε cosplay, θα έχουμε διαγωνισμούς gaming, θα δείξουμε συσκευές, θα κάνουμε πολλά ωραία πράγματα θα έχουμε εκεί πέρα. Πραγματικά θα είναι πάρα πολύ ωραία.
Έχουμε ήδη μαζέψει πάρα πολλά δώρα. Αρχικά έχουμε πάνω από 1200 μικρά δωράκια που θα πάρετε όλοι σας, αν δεν ξεπεράσουμε τους 1200. Το οποίο σημαίνει από συλλεκτικές κονκάρδες, από μπρελόκ της Razer, από mousepad, από πολλά πολλά πολλά. Έχουμε δώρα για κινητά, έχουμε δώρα ακουστικά gaming της Razer και άλλων εταιριών. Ποντίκια νομίζω gaming mouse. Έχουμε τέλος πάντων πάρα πολλά δώρα. Τα έχουμε ποστάρει κατά καιρούς στη σελίδα μας στο Facebook και στη σελίδα του Digital Universe. Αν δεν έχετε κάνει like να κάνετε. Και αν είστε λοιπόν από την Αθήνα, να έρθετε σίγουρα, θα περάσουμε super. Σας περιμένουμε όλους. Και εκτός λοιπόν από τη σελίδα του Digital Universe, θα είναι και η Στάβη μαζί. Είμαι και όλο το Team Techmaniacs που είναι στην Αθήνα. Βέβαια. Και εκτός λοιπόν από τη σελίδα του Digital Universe, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, ακολουθήστε μας στο Twitter και γενικότερα σε όλα τα social media και thumbs up εάν σας άρεσε το show. Μέχρι το επόμενο Techmaniacs Flashback. Φιλάκια! Τα λέμε! Yeah.